É político. É político que eles procedem, mas não. São vídeos de panegia, que não viam que a casa, que a lápide, que a índice, que tinha que subir de afim de filoxenia. E aqui os casos, pola elétrica, que pola prática, que se marido, que aqui, o vivo, que ele proximir, do dimato, que ele se modificou simulir. Eu vou entrar na opção, cronha e dó, que ele pronto para, por dimonitir aqui, as colinas, αυτό που είναι θα ήταν τιμή για όλους εμάς να είχαμε στήσει, να είχαμε ισώσει τον ναό του Αγίου Θεοφάνου, που κατά τα άλλα είναι ο προστάτης μας και είναι ο πολιούχος της πόλης. Και όλοι σκεφτόμεθα, μα πώς είναι δυνατό σε μια εποχή κρίσεω να χτιστεί ναό. Δώσε το υπόπεδο και τα βλέπουμε σαν να το δώσουν ένα υπόπεδο και δεν έχετε χρήματα, θα το δώσετε πίσω. Ας το δώσουν να υπάρχει το υπόπεδο για τον ναό του Αγίου και εκείνος θα με ενεκνύσει τι θα γίνει. Όλα τα άλλα είναι φιλοσοφίες και είναι προσκόμματα προκειμένου να σταθούν μερικοί εμπόδιο και μερικοί πάλι λένε ότι μάζεψα και υπογραφές. Εγώ δέχτηκα τόσα τηλεφωνήματα, εκατοντάδες, μπορώ να σας πω το λαό. Ενώνουμε το λαό. Δεν θέλουμε υπογραφές. Εμείς θέλουμε την αγάπη του λαού. Την αγάπη των Άγιων. Και αυτό θα έρθει. Δεν θα έρθει σήμερα. Θα έρθει αύριο. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Σήμερα όμως ήρθαμε να το θυμίσουμε. Εγώ σας τα λέω αυτά. Γιατί μπορεί αυτές τις ημέρες να σκανδαλιστήκατε από κάποιους που εύκολα γράφουν. Χωρίς ίσως να σκεφτούν ή να έχουν λίγο φόβο Θεού μέσα τους και από τον Άγιο αλλά και από τον Θεό. Εύκολα τα γράφουμε. Η Εκκλησία, να ξέρετε, και το λέω αυτό ενώπιον των δημοτικών αρχών, ουδέποτε εσκίζησε υπόπεδο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν απέκτησε ποτέ. Ζήτησα την κάποια υπόπεδο και τα προσφέραμε. Προσφέραμε τους χώρους των σχολείων, προσφέραμε χώρους για παιδικούς σταθμούς, προσφέραμε χώρους για να παίζουν τα παιδιά. Δεν θα τα πω τώρα όλα, όταν θα έρθει καιρό και θα τα πω και θα τα γράψω για να τα γνωρίζουν όλοι. Τώρα όμως ήρθαμε να θυμίσουμε, να θυμίσουμε τον Άγιο. Και όχι μόνο εμείς, αλλά έχουμε εδώ και εκλεκτούς προσκεκλημένους. Έχουμε τον Συνδεμιώδη Πελασσόμενος που είναι από την πατρίδα του Αγίου, από τα Γιάννενα. Και μόλις ήρθε λέει, στο πατριώτη μου δεν έχετε ενώ. Λέω, ακόμα δεν το πιάσουμε, δεν το πιάσουμε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Έχουμε τον Συνδεμιώδη τον Κοζάκη, ο οποίος κοροστάτησε, είναι δύο εκλεκτά μέλη της ιεραρχίας του, είναι εκλεκτή αδελφή, είναι γείτονες. Και ο Άγιος Κοζάκης, είναι προς και κάτω, ο Άγιος Ελασσόμενος, τον Άγιο Ελασσόμενος, που είπα είναι και πατριώτης του Αγίου Θεοφάνους, από τα Γιάννενα, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κοζάνης, που τόσο πρόθυμα ήρθαν να μετάσχουν στην λαμπρά αυτή εορτή του προστάτου και πολιούχου μας του Αγίου Θεοφάνους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε και συμμετέχετε πάντοτε και τιμάτε τον Άγιό μας, αρχιδιανομένης από τον Δήμαρχό μας, από τους βουλευτάς μας, που όλοι ήσαν σήμερα εδώ, όλοι οι βουλευτές της Μαθίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής, τους εκπροσώπους του στρατού, να ευχαριστήσω τον στρατό, την Πάντα, το Λύκειο Ελληνίδων, την αστυνομία μας, τους ιεροψάλτας, τους πατέρας και όπως είπα όλους εσάς που έρχεστε με τόση αγάπη στον Άγιό μας. Αλλά πριν φύγουμε, επιτρέψτε μου να πω κάτι, διότι οπωσδήποτε διαβάσατε τις εφημερίδες για τη συνάντηση η οποία
έγινε μεταξύ του Δημάρχου, του Μητροπολίτη και των εκπροσώπων των διαφόρων κομμάτων που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν προς τιμή τους, διότι όλοι συμμετείχαν και όλοι εν ενής στόματι είπαν ότι πρέπει να γίνει ο ναός του Αγίου Θεοφάνου. Εντάξει, που θα γίνει θα το βρούμε. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όλοι συμφωνήσαν και όλοι το θέλουν να τιμήσουν τον Άγιο. Αυτό είναι προς τιμή όλων και εγώ θέλω να το εκφράσω, να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου, διότι έγινε αυτή η συνάντηση η οποία πιστεύω θα φέρει καλά αποτελέσματα. Μην ακούτε τι γράφουν. Αυτοί που γράφουν είναι το επάγγελμά τους να γράφουν. Άλλοι θέλουν να γεμίζουν τις σελίδες εφημερίδες, να πουλούν τις εφημερίδες τους. Γι' αυτό και λένε πράγματα για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον, το τέλος πάντων, και να δημιουργήσουν και σκάνδαλα. Γι' αυτό όλους αυτούς τους εγώ τους αφήνω στον Άγιο Θεοφάνη και στο Θεό. Από εκεί και πέρα ας πράξουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Από μένα έχουν την αγάπη μου, έχουν και τις ευχές μου ο Άγιος Θεοφάνης να τους ποτίσει. Λοιπόν, σε όλους μας εύχομαι η χάρις του να είναι πλούσια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε εις Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.